Το θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι θέμα επιβίωσης. Δεν έχουμε νερό. Αυτή είναι η δεξαμενή της Μικρομηλιάς. Μόνο μαντρί δεν έχει γίνει. Μπαίνουν τα πάντα μέσα. Αυτή είναι μια πηγή που πάει στη Μικρομηλιά, η οποία έχει βουλώσει. Έχει σπασμένη σωλήνα εδώ. Επανειλημμένα τους έχω ειδοποιήσει ότι αυτό το χωριό το πίνουμε στο χωριό και δεν έρχονται να το κάνουν. Και τώρα έχει πρασινίσει εδώ και από αυτό το νερό πηγαίνει στο χωριό πολύ λίγο και πίνει από αυτό ο κόσμος. Εδώ είναι το δίκτυο του χωριού. Η πηγή αυτή είναι η μάνα, η οποία είναι βουλωμένη. Εδώ έχει σπάσιμο η σωλήνα. Και από αυτές τις πρασινές μπαίνει μέσα στο δίκτυο και πάει στο χωριό. Αυτή είναι η σωλήνα που φεύγει στο χωριό, η οποία έχει σπάσει εδώ δίπλα από τα ζώα και έχει βουλώσει. Mm-hmm. Και το νερό βγαίνει όλο έξω. Αυτό το νερό τώρα που το χρειαζόμαστε δεν μπορούμε να το πάρουμε στο χωριό. Από εδώ υπάρχει δρόμος που πάει κάτω σε πηγή. Αλλά αμφιβάλλω άμα ξέρουν αν είναι αυτός ο δρόμος αν πηγαίνει σε πηγή. Είναι ασύγκριτος εδώ και 2 χρόνια. Αυτός ο δρόμος κατεβαίνει σε πηγή κάτω. Κατέβαινε, μάλλον κατέβαινε, λέω, δεν κατεβαίνει τώρα γιατί είναι ασυντήρητος. Κάποτε κατέβαινε σε πηγή. Αυτή είναι δεξαμενή, φρεάτιο. Από εδώ έρχεται πηγή και από εδώ και συναντιούν τα νερά και φεύγουν για το χωριό. Και από εδώ. Βγάλετε συμπεράσματα. Κάτω είναι ψωμί. Είναι ο δρόμος ο πάνω που έδειξα που πάει στην πηγή, είναι αυτός ο ίδιος που κατεβαίνει εδώ. Επανειλημμένα, παρά τις ενοχλήσεις μας ότι με το νερό έχουμε πρόβλημα, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Κανένας μα κανένας. Και ο πρόεδρος να θέλει να πει κάτι, δεν μπορεί. Δεν είναι θέμα, το θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι θέμα επιβίωσης. Δεν έχουμε νερό. Πίνουμε βατραχόνερα στην ουσία. Πριν μερικούς μήνες το θέμα το αυτό με το νερό το έχει φέρει στο Δημοτικό Συμβουλίο η Δημοτική Σύμβουλος Χαλιβίδη Σοφία και υποσχέθηκαν ότι θα γίνει με το νερό κάτι. Όχι μόνο δεν έγινε, αλλά έμεινα μόνο στις υποσχέσεις. Γεωλόγους και τέτοια, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να πει γεωλόγους ή μελέτες που κάνουν αυτοί. Εμείς θέλουμε να πιούμε νερό.